Στην τελική ευθεία για το ιστορικό δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου που θα κρίνει τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται η Βρετανία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron μίλησε σε προσωπικούς τόνους λέγοντας πως η Βρετανία δεν εγκαταλείπει εύκολα. Μένει και αγωνίζεται. Κάλεσε τους Βρετανούς να μην βασίσουν, όπως είπε, την κρίση τους σε λανθασμένες εκτιμήσεις σχετικά με την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την μελλοντική ένταξη της Τουρκίας ή το κόστος της συμμετοχής για τη Βρετανία. Από την πλευρά των υπέρμαχων του Brexit, ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ηγείται της εκστρατείας αποχώρησης, συνέχισε την αντιμεταναστευτική ρητορική και κάλεσε τους Βρετανούς να προστατεύσουν τα σύνορα της χώρας. Μετά το σοκ από τη δολοφονία της βουλευτού των εργατικών Τζο Κόξ και την τριήμερη αναστολή των εκστρατιών, τα δύο στρατόπεδα ρίχνονται στην τελική μάχη. Το κλίμα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τρεις από τις έξι τελευταίες δημοσκοπήσεις να δίνουν προβάδισμα στην παραμονή.